Μετά την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διάπλους, η οποία προκλήθηκε από υπογραφές με βάση το άρθρο 7 του καταστατικού στις 13 του Γενάρη στο Φαριράκι και την παράτηση των 5 εναπομεινάντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση συλλέξε μια 7-μελή επιτροπή με μοναδικό, θα λέγαμε, στόχο να οδηγήσει το Σωματείο, το Σύλλογο, σε εκλογές. Η 7-μελής αυτή επιτροπή, η οποία αποτελείται κατά κύριο λόγο από 6 γονείς και από εμένα, που εγώ δεν θα είμαι υποψήφιος, θέλουμε να αφήσουμε τόπο στους γονείς και κηδεμόνες και στις οικογένειες των παιδιών που βρίσκονται στην απεξάρτηση, οδηγούμε και προσκαλούμε τα μέλη του Διάπλου την Τετάρτη 25 του Γενάρη στις 6 το απόγευμα στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση, η οποία είναι μάλιστα θα λέγαμε και ορισμένο το καταστατικό κάθε Φεβρουάριο. Εμείς επιστρέφουμε γιατί πρέπει το Σωματείο να μην είναι κέφαρο. Εκλογοαπολογιστική λοιπόν συνέλευση στα μέλη και τους συγγενείς των παιδιών που είναι στην απεξάρτηση την Τετάρτη 25 του Γενάρη. Η συνέλευση αυτή, ξέχωρα από τον εκλογοαπολογιστικό του χαρακτήρα, θα εκλέξει και την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία μέσα σε 3 ημέρες θα δεχτεί τις υποψηφιότητες. Και την Δευτέρα 30 του Γενάρη, με την φοιτήτηση για των τριών ιεραρχών, θα έχουμε από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα πάλι στο Οργανικό Κέντρο, πιέζει η διαδικασία των αρχαιρεσιών. Εμείς δεσμευτήκαμε σαν 7-μελή επιτροπή, μεταβατική θα λέγαμε, να ενημερώσουμε όλα τα μέλη του Διάπλου με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας του τόπου μας, το γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, με SMS, με email, με ό,τι μπορούμε. Προσωπικά εγώ έχω και μια επικοινωνία με τους παραιτηθέντες και πιστεύω και σε ένα κλίμα συνένεσης θα λέγαμε και ενότητας, διότι είναι πολλά που μας ενώνουν, διότι ένα σωματείο τέτοιο, το οποίο είναι σωματείο στήριξης ενός φορέα του Διάπλου, της ψυχιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ένα από τα 3 μοναδικά στεγνά προγράμματα στην Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί και θα στηρίζεται ξέχω από την κοινωνία με τον σύλλογο αυτών των οποίων πρέπει να αγκαλιάσουμε και να προστατεύσουμε όλοι. Τετάρτη λοιπόν στις 25 του Γενάρη στο Εργατικό Κέντρο στις 6 το απόγευμα εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Διάβλου. Κύριε Πέρο, θα πρέπει να μας πείτε όμως τους λόγους παρέτησης των μελών της διοίκησης. Η διοίκηση είχαν μείνει 5 μέλη από τα 7 και 2 αναπληρωματικά. Ήρθε στη Γενική Συνέλευση αυτή, η οποία όπως είπαμε προκλήθηκε από υπογραφές. Το 7ο των μελών ήταν πολλά από τα 4 μέλη. Ανάγνωσε ένα κείμενο εν είδη απολογισμού από τον Ιούλιο που διεξήγαγε τις εκλογές μέχρι τον Γενάρη και είπε ότι παρτείται διότι δεν θα μπορούσαν αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, σε αυτή την πίεση που υπήρχε κυρίως από τους γονείς, οι οποίοι ήταν απ' έξω, θα λέμε. Κανείς, δυστυχώς, από τους γονείς και συγγενείς των παιδιών αυτών που λέμε, δεν ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πράγμα που και στην αρχή, όπως σας είπα, εγώ δεν θέλω να είμαι. Εγώ ήμουν να είμαι και θα είμαι κοντά στο σύλλογο αυτό που ιδρύσαμε για αυτό το σκοπό. Αλλά τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχουν οι γονείς και οι συγγενείς των παιδιών.